Υπουργέ, καλώς όρισες. Η διοικητική ομάδα του Δήμου Αλεξάνδρειας σε περίμενε και μάλιστα σε περιμένουμε ένα γωνίο. Έχουμε κάποια θέματα να βάλουμε, έχουμε κάποια θέματα να σου τονίσουμε και θεωρούμε πως με τη δική σου παρέμβαση, με το καλό αυτή και την καλή πρόθεση που έχεις, μπορεί σε κάποια από αυτά να δώσουμε κάποιες λύσεις. Προσορίζουμε και εσάς, κύριε Αντινομάρχε. Ξέρετε ότι πάντα η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας υποδεχόμαστε. Έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, πρόσφατα με τα ίδια καθήκοντα, αλλά με την ιδιότητα πλέον που ενιαίο Υπουργείο Ιστορικών, σαν Υπουργό Ιστορικών. Θεωρώ ότι ο νομός Συμμαθίας, ο οποίος είναι ένας πληθυσμένος και προηγουμένος αυτό νομός, έχει τεράστιες δυνατότητες και νομίζω ότι πραγματικά πατάει γερά στα πόδια του. Έχει πόλεις σημαντικές, όπως είναι η Λιβέρια, η Νάους, η Αλεξάνδρεια. Έχει χωριά τα οποία κρατάνε κόσμο, και ειδικά τα καμπίστια τα χωριά, όπως είναι και η Αλεξάνδρεια, δηλαδή αυτά που έχουν πραγματικά όλες τις καλλιέργειες. Θεωρώ ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έρχομαι για να συνεργαστώ με τον Δημάρχος, άλλωστε είμαστε πάλι γνώριμοι από την προηγούμενη θητεία και πάλι συνυπήρξαμε και συνεργαστήκαμε και συνεχίζει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η δεύτερη εκλογή είναι πάντοτε η επιβεβαίωση των πολιτών για την συνέχεια του έργου που έχει ξεκινήσει. Θέλω να ποντάρετε πάνω μου και να ξέρετε ότι όπως σωστά είπες τα αυτιά μου και τα μάτια μου είναι πάντα ανοιχτά. Έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι τον συνομιλητή μου και δεν έχω μάθει ποτέ να χαϊδεύω απλώς αυτιά, ούτε καν από τον σοφό. Έτσι, ακούω από τους άλλους, όπου θεωρώ ότι είναι κάτι λογικό και δίκαιο, προσπαθώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο, είτε αν είναι άμεσα δικιά μου αρμοδιότητα μέσω του παλιού Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, είτε αν είναι αρμοδιότητα του κάποιου άλλου Υπουργείου με κάποια παρέμβασή μου. Και σήμερα είχα τη δυνατότητα συνοδευόμενο από έναν εκλεκτό και αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Καλατζίδη, τον αντιπεριφερειάρχη του νομού σας. Τη περιφερειακή ενότητα, μάλλον γιατί έχουμε μείνει μέσα στα παλιά, παλιά ορολογία, να δούμε εκτός από τους Δήμους. Πήγα στην Αντιπεριφέρεια, είχα συνεργασία με τον Κώστα, πήγα στον Μητροπολίτη, τον κ. Παντελήμων, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα ότι εισέρχεται και στην εκλογική μου περιφέρεια, μια που εκτός από τον Μητροπολίτη, ξέρετε, μερία Ναού είναι και καμπανία, έχει και γαλάστρα δηλαδή. Είναι και δικό σας. Είναι και δικό μας. Είδαμε παραγωγικές επιχειρήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το στίχημα το οποίο βάλει ο κυβέρνηση τώρα είναι να πάρει μπροστά ιδιωτικό στο μέλλον. Θα έχουμε την ανάπτυξη. Υπουργέ, είπα και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι στηριζόμαστε σε εσάς, στηριζόμαστε στις προσπάθειές σας και γι' αυτό έτσι με πολύ ευχαρίστηση θα σας βάλω μια σειρά από θέματα. Έκανα μια ενδεκάδα θεμάτων. Να το ποδοσφαιροποιήσουμε λίγο το πράγμα. Τις ποδοσφαιρικές μου προτιμήσεις που έτσι κρύβω, τις ξέρω το λέω ότι Ελλάδα τις ξέρετε, εγώ είμαι ξεκάθαρος, είμαι έτοιμος όλα, ερακλητέας, είμαι άρρωστος. Το ξέρω. Χίλια χρόνια. Το ξέρω, χίλια χρόνια και όριστα. Υπάρχουν και εδώ μερικοί άρρωστοι. Όχι, μερικοί είμαστε χιλιάδες, απλώς είμαστε κραμμένοι. Τώρα και γι' αυτό το λόγο δεν μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ευχόμαστε και στον Ηρακλή να βρει την περπατησιά του. Είναι μια ομάδα ιστορική. Όπως και όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδος και για αυτές αγωνιούμε και για αυτές επιθυμούμε να πάμε μπροστά. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, στους Δήμους, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, αλλά θεωρώ πως και σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, έλλειψη προσωπικού. Αυτό το που από παλιά συνεχίζεται, ότι υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσεις, υπάρχουν οι αποχωρήσεις και δεν υπάρχουν οι προσλήψεις, αποτυπώνει μια έλλειψη προσωπικού σε όλους τους Δήμους, κυρίαρχα όμως εγώ θεωρώ και μιλώ για τον Δήμο Αλεξάνδρειας. Είμαστε σε οριακό σημείο. Λειτουργούμε υπερβάλλοντας όλοι αυτό, το προσωπικό ακόμη περισσότερο, αλλά και εμείς ως διοίκηση δυσκολευόμαστε να φέρουμε εις πέρας όλες αυτές τις υποχρεώσεις μας. Θεωρώ πως πάνω σε αυτό πρέπει κάτι να γίνει, θα αναφερθώ και λίγο παρακάτω. Θεωρώ πως
Για το Δήμο Αλεξάνδρειας ένα άλλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Αυτό που μας λείπει εδώ και δεν μας λείπει με ευθύνη του Δήμου ή εξαιτίας των ενεργειών των διοικήσεων της σημερινής, της προηγούμενης, που είμαστε πάλι εμείς από και της προπροηγούμενης, αλλά λόγω κάποιων άλλων ελλείψεων θεωρώ με ευθύνη της κρατικής ηγεσίας, είναι ότι στην Αλεξάνδρεια δεν υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Από κάποια στιγμή και μετά η ευθύνη αυτή πέρασε στο φορέα διαχείρισης της περιφέρειας. Εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση παρά τις πιέσεις μας. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αδιαφόρησαν, αλλά είχαν και αυτοί ίσως τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν Δήμος. Του υπεδάφους ήταν δύσκολο. Αυτό μας υποχρεώνει το κάθε αυτοκίνητο να κάνει μόνο ένα δρομολόγιο και δεν μπορεί να κάνει τρία που χρειάζονται για να υπάρξει καλή αποκομιδή των σκουπιδιών. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα του σταθμού μεταφόρτωσης, δεν θα λυθεί οριστικά και το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών στο Δήμο μας. Έχει υποσχεθεί ο Φόρος ότι μέχρι τέλος του 20, φθινόπωρο μου είπαν, εγώ λέω ας είναι και χειμώνας του 20, αρχές του 21, να υπάρχει σταθμός και να λειτουργήσει ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Ένα άλλο ζήτημα εξίσου σοβαρό πάνω στο θέμα των σκουπιδιών είναι η ολιγόωρη για μας λειτουργία του Χιτά Γεννητσών. Στις 12.30 ώρα ο Χιτά Γεννητσών κλείνει. Γιατί έτσι έχει το δικό του πρόγραμμα, έτσι θεωρούν πως πρέπει να λειτουργούν αυτοί που εξουσιάζουν εκεί τα πράγματα. Υποδέχονται μέχρι τις 12.30 τα σκουπίδια και μετά αρχίζουν την ταφή. Αυτό όμως για το Δήμο Αλεξάνδρειας που έχουμε μια απόσταση σημαντική θεωρώ από το Χιτά, μας υποχρεώνει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως στο ένα δρομολόγιο του πολυματοφόρου. Πέρα της μεγάλης δαπάνης του πηγενέλα, γενικώς με μια τεράστια προσπάθεια που κάνει η διοίκηση με μπροστά τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας τον κύριο Κούγκα, έχουμε φέρει τα πράγματα σε λογαριασμό. Δεν είμαστε όμως ευχαριστημένοι. Θέλουμε τα πράγματα να είναι ακόμη καλύτερα και εκεί θεωρώ πως και με τη δική σας έννοια και φροντίδα θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Συνεχίζεται η αποδυνάμωση του Δήμου με την κινητικότητα. Κατά την άποψή μου, το ξέρετε κι εσείς ως Υφυπουργός Εσωτερικών, η κινητικότητα έτσι όπως είναι στημένη δημιουργεί προβλήματα. Έχω τούτη τη στιγμή στα χέρια μου μία λίστα, μία κατάσταση ονομάτων που νομίζω ότι ξεπερνάει τα 12-13 άτομα τα οποία ζητάνε να φύγουν. Κάποιοι από αυτούς είναι στην τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει χρήση της κινητικότητας χρειάζεται, και εδώ είναι το κλειδί για μένα, τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Δύσκολα λοιπόν θα επιτρέψουμε, για μένα αποκλείεται να το κάνω με βάση τα όσα σας είπα, αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση μου θα είναι όχι, όμως για τους διοικητικούς ή άλλους υπαλλήλους δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη. Μίλησα με τον κύριο, με τον υφυπουργό, τον Λιβάνιο, ο οποίος μου είπε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση κτλ. Το δέχομαι, αλλά μνημονιακή υποχρέωση, είπα στον Θοδωρό, ότι είναι και για τους τεχνικούς υπαλλήλους. Γιατί εκεί το περάσαμε και στους άλλους δεν μπορούμε να το περάσουμε. Πρέπει λοιπόν να μπει μια φραγή ή να αλλάξει το όλο σύστημα της κινητικότητας, όχι για να εμπλουτιστούμε ή να μας περισσέψει, για να παραμείνουμε και να λέμε ότι επιβιώνουμε σαν οργανισμός και θα τα φέρουμε έστω και με μεγάλη προσπάθεια εις πέρας. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα για μένα είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων. Εκεί θα πρέπει η διοίκηση, η πολιτική προϊστάμενη και όχι μόνο, να έχουν τη δυνατότητα με πιο απλές και πιο αποτελεσματικές κινήσεις να αξιολογήσουν τους εργαζόμενους, κάτι που θα ληφθεί υπόψη στη συνέχεια. Δεν έχω παράπονο εγώ από τους εργαζόμενους του Δήμου Αλεξάνδρειας, όμως θα ήθελα η γνώμη των διοικούντων, δημάρχου, αντιδημάρχου και άλλων εντεταλμένων ενδεχομένως δημοτικών συμβούλων να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τους, ώστε να αξιολογείται σωστά η προσφορά της εργασίας του υπαλλήλου. Να φύγουμε λίγο τώρα από τα θέματα προσωπικού και να σας πω ότι είμαστε ένας Δήμος καθαρά αγροτικός. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν πόροι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την αγροτική οδοπία. Η δουλειά του κόσμου εδώ είναι να πάει στα χωράφια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια μέρινα ιδιαίτερα σημαντική και βελτιωτική από την πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτούς τους δρόμους τους αγροτικούς να τους κάνουμε
ευκολοπροσπέλαστους, να τους κάνουμε πιο καλούς για να μπορεί ο κάθε αγρότης να μεταβεί στη δουλειά του και μάλιστα να μειώσουμε και τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτό είναι ίσως μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από αυτό που είπα προηγουμένως. Θα έρθω τώρα στο θέμα των τεχνικών υπηρεσιών και της παροχής σωστών υπηρεσιών από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας νόμος, ο 4412, ο οποίος στην ουσία για μένα, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, έγινε για να μην μπορέσουν οι δήμαρχοι αυτών των θητιών, του 15, 19 και δεν ξέρω πόσο ακόμη, να μην μπορέσουν να κάνουν τις δικλείδες σε εισαγωγικά ασφαλιστικές που βάζει αυτός ο νόμος, μας οδηγούν στην απραξία. Οι περισσότεροι δήμαρχοι στην Ελλάδα είναι οι δήμαρχοι τούτη τη στιγμή που δεν κάναν τίποτα εν συγκρίση με τους παλιούς δημάρχους. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολων και ευέλικτων λειτουργιών ούτως ώστε ένα έργο να τελειώσει. Ξεκίνησα να σας φέρω ένα παράδειγμα. Σε ένα σχολείο τουαλέτες, τις ξεκίνησα τους 15 και τις τελείωσα προχθές. Αυτό, σε αυτό το πράγμα έχει καθαρή ευθύνη η πολιτεία με την εφαρμογή αυτού του νόμου. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, να μας δοθεί η δυνατότητα και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να δει η πολιτεία, ανάθεσης μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες, με απλές, πολύ απλές διαδικασίες. Εμείς εδώ, όπως βλέπετε την ομάδα η οποία διοικεί το Δήμο και εμένα μαζί, κάναμε τέτοια προσπάθεια, βελτιώσαμε τόσο τα οικονομικά του Δήμου, είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε λεφτά και δεν μπορούμε αυτά να τα μετατρέψουμε σε έργο για προσόφελος της τοπικής κοινωνίας. Θεωρώ πως θα πρέπει να είναι η εισήγηση δική σας στα πιο πάνω κλιμάκια αυτό να αλλάξει και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στον τομέα των έργων. Ένα μεγάλο ζήτημα επίσης που αντιμετωπίζουμε είναι, και τελειώνω, δεν σας κουράσω περισσότερο, είναι τα δίκτυα άρδευσης. Συζητώντας στα όργανα έτσι όταν βρισκόμαστε όλοι οι δήμαρχοι, κύριε Νομάρχα, είναι ότι δεν υπάρχει δήμαρχος ο οποίος να λέει ότι είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που υπάρχουν εδώ. Εδώ θα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις από την πολιτεία, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι οργανισμοί, οι εσωτερικοί οργανισμοί, αν μπορούν να γίνουν το ΕΒ, ούτως ώστε να είναι ευέλικτα. Πέρυσι και πρόπερσι είχαμε κλοπές σημαντικών μηχανημάτων στα αρδευτικά δίκτυα και με τις διαδικασίες τις πολύπλοκες που έπρεπε να ακολουθήσει ο Δήμος, φτάσαμε στην αρδευτική περίοδο και δεν είχαμε το μηχάνημα να στείλουμε το νερό στον αγρότη. Είπαμε ότι εμείς εδώ επιβιώνουμε από τις αγροτικές εργασίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο κρίσιμο είναι αυτό. Νομίζω πως σας έδωσε έτσι ένα γενικό περίγραμμα αυτών των προβλημάτων. Θα ήθελα να μην παραλείψω να αναφερθώ και στο προσφυγικό. Μεγάλο ζήτημα για την πατρίδα μας. Αυτό το αναγνωρίζω. Το είχα αναγνωρίσει και το 14-15 που εμφανίστηκε αυτό και στην τότε κυβέρνηση έβαλα πλάτη και εγώ και όλο το Δημοτικό, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Υποδεχθήκαμε λοιπόν κάποιους ανθρώπους στο στρατόπεδο 722 που είναι μέσα, εφάπτεται του αστικού ιστού της πόλης. Φροντίσαμε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας το σκεπτικό ότι όσο καλά είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχουμε εμείς έξω. Έτσι πορευθήκαμε όλο αυτό το διάστημα και πράγματι πετύχαμε να μην έχουμε πολλά προβλήματα ή σημαντικά. Αυτή τη στιγμή είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν αυτοί οι πρόσφυγες για την περιοχή μας είναι το ίδιο και δεν δημιουργούν ζήτημα. Έτσι θέλουμε να συνεχιστεί. Πώς όμως θα συνεχιστεί αυτό? Μη δέχοντας άλλους επιπλέον πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 600. Θεωρώ πως είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος. Μπορούμε να το φέρουμε βόλτα, δεν μας δημιουργούν ζητήματα. Όμως να μείνουμε εκεί. Η Ελλάδα είναι ατελείωτη. Όλος αυτός ο λαός το οποίο προσπαθούν να προωθήσουν στην ενδοχώρα, ας πάει εκεί που πρέπει να πάει και να υπάρχει τελικά μια ισοκατανομή στους πρόσφυγες που να μην τους φορτώνεται μία πόλη ή ένας νομός. Άρα θα πρέπει το προσφυγικό, η εισρωή των προσφύγων να σταματήσει εκεί που είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε να μην έχουμε. Και ένα τελευταίο και σημαντικό που θεωρώ ότι πρέπει να σας βάλω είναι
στελέχωση και η ενδυνάμωση, η στελέχωση σε προσωπικό του κέντρου υγείας της Αλεξάνδρειας, η οποία Αλεξάνδρεια δεν έχει άλλο σημείο υποστήριξης υγείας των πολιτών. Η Βέρεια έχει το νοσοκομείο το τεράστιο και μάλιστα τελευταία και εξελισσόμενο. Η Νάουσα έχει το νοσοκομείο. Η Αλεξάνδρεια περιορίζεται σε ένα κέντρο υγείας που γνωρίζετε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και που αναλάβατε εσείς, αν και τώρα που αυτή η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε δεν είδαμε σημαντικές αλλαγές. Ελπίζουμε όμως ότι θα υπάρξει η φροντίδα τους ώστε να στελεχωθεί και να εξοπλιστεί με μηχανήματα. Να γίνει δηλαδή ένας τύπος έστω μικρού νοσοκομείου που θα μπορούν οι άνθρωποι της περιοχής μας, του Δήμου Αλεξάνδρειας εκεί, να βρουν ένα αποκούμπι και μια υποστήριξη στην υγεία τους. Θα σας πω όμως ότι ο ρόλος του Κέντρου Υγείας της Αλεξάνδρειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί είμαστε στη συμβολή, στην ουσία, του δρόμου που πάει προς Αθήνα και της Εγνατίας. Μεγάλη κίνηση που πολλές φορές λόγω διοδείων ή άλλων εκτιμήσεων των οδηγών περνάνε από εδώ μέσα. Η επισκεψιμότητα στο Κέντρο Υγείας είναι πολύ περισσότερη από αυτή που είχε υπολογιστεί αρχικά όταν έγινε το Κέντρο Υγείας. Θέλω λοιπόν μέσα στις προτεραιότητές σας να είναι και η στήριξη του Κέντρου Υγείας και η υποστήριξη της υγείας των δημοτών του Δήμου Αλεξανδρίας. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω πως είναι αρκετά αυτά που είπαμε. Αν θέλετε έτσι πολύ γενικά να μου πείτε 5 πράγματα να μας απαντήσετε. Ναι. Δεν θέλω να μας υποσχεθείτε πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε. Εξάλλου δεν είναι στο χαρακτήρα σας. Εσείς πολιτεύεστε με έναν τρόπο απόλυτα ειλικρινή. Αυτά που θα μας πείτε, εγώ θα τα περιμένω να γίνουν πράξη. Προσμόνω τα όχι να το πάρω, γιατί άμα ξενήγησε πολύ και λες πολλά, μετά τα βρίσκεις μπροστά σου. Οπότε είναι τώρα πιο ρεαλιστικό να πεις πιο λίγα μπορεί για να είσαι και την εκπαίδευση αυτά να τους νομιλήσω. Λοιπόν, να πω καταρχήν το εξής. Στην ιεράρχηση για μένα των εθνικών προβλημάτων, πρώτο ζήτημα είναι το δημογραφικό. Η πατρίδα δυστυχώς μειώνεται δημογραφικά κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Και αν συνεχίσουμε έτσι το 2050 θα είμαστε 8 εκατομμύρια και όσο πάει θα μειωνόμαστε ακόμη περισσότερο. Δεύτερο ζήτημα είναι για μένα η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα της τάσης του Ερντογάν, ο οποίος βέβαια εκτιμώ ότι δεν θα κάνει κάτι παραπάνω, γιατί ξέρω ότι η Ελλάδα είναι υπερδύναμη. Ακόμη και η Ελλάδα της κρίσης των προβλημάτων είναι υπερδύναμη και δεν είναι Συρία ή Κουρδιστάν να κάνει οτιδήποτε θέλει. Αλλά νομίζω δεν θα το τραβήξει. Το τρίτο ζήτημα είναι το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι προσφυγικό, είναι μεταναστευτικό. Δεν ξέρω τι έχει εδώ, έχει τη Σύριου ή τι να. Τώρα πλέον έχουμε κάθε καρδιά σκαρδιά. Κάθε καρδιά σκαρδιά. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό ήταν καλό γιατί από την εμπειρία την οποία έχω και στο νομό Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχαν δομές, παράδειγμα λέω, δίπλα στο χωριό μου το Ζαγκλιβέρι, τα Λαγκαδίκια. Είχε 750 περίπου Σύριους, οικογενειάρχες κτλ. Αυτοί δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα, ζούσαν μαζί με τον κόσμο, πηγαίναν τα παιδιά του στα σχολεία, πηγαίναν οι άνθρωποι στα καφενεία κτλ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν μετά βάλαν και άλλες εθνικότητες, βάλαν και Αφγανούς, βάλαν και Πακιστανούς, βάλαν και Αλγερινούς κτλ. Αρχίσαν οι κόντρες και τα επεισόδια κτλ. Αυτό δεν είναι καλό. Το έχω πει και σε συζήτηση την οποία κάναμε και σε επίπεδο κυβέρνηση και σε επίπεδο βουλευτών Α και Β Θεσσαλονίκη μαζί με την πολιτική ηγεσία του τότε Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, ότι θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμό κάτω. Δηλαδή να είναι αναεθνότητες, να μην είναι όλοι μαζί. Γιατί μπορεί όλοι να είναι μουσουλμάνοι αυτοί που έρχονται, αλλά οι μουσουλμάνοι δεν είναι ομοιογενείς. Υπάρχουν Σουνίτες, υπάρχουν Σιίτες, υπάρχουν Λεβίτες. Υπάρχουν τα μίση τα εθνικά, Πακιστανοί με Αφγανούς, υπάρχουν διάφορα δεδομένα. Εγώ χαίρομαι που οι 600 αυτοί που υπάρχουν εδώ λειτουργούν και συμβιώνουν χωρίς προβλήματα. Αυτό που έχουμε πει εμείς και θα το κάνουμε πράξη είναι ότι πρώτον, δεν μιλάμε πλέον για προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστευτικό. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Οι πρόσφυγες με το που μπαίνουν στη χώρα με βάση την διανέμιση έχουμε υποχρέωση να τους παρέχουμε άσυλο κατευθείαν για να τους δίνουμε τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης. Τώρα όμως δεν υπάρχει πόλεμος πλέον, οπότε αυτοί που έρχονται είναι μετανάστες και έρχονται για οικονομικούς λόγους. Αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν είναι ότι με το που θα μπαίνουν στη χώρα παράνομα θα συλλαμβάνονται, θα ταυτοποιούνται και θα μπαίνουν σε κλειστές δομές φύλαξης, σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Δεν μιλάμε για φυλακές, μιλάμε για κλειστά κέντρα τύπου Αμυγδαλέδες, όπου θα μπορούν να βγαίνουν μετά από άδεια. Θα πρέπει όμως να επανέρχονται για να ελέγχονται όλοι αυτοί εδώ, να ξέρουν ότι δεν μπαίνουν σε μια χώρα η οποία είναι πάτη σκυλιά, λέστε, ελεύθερο ασκέρι. Και εν πάση περιπτώσει ότι θα ξέρουν ότι με το διαχωρισμό που θα γίνει σε αυτούς που έχουν τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα, αλλά δικαιούνται από το ειδικό άσυλο, και σε αυτούς που δεν έχουν, ότι η διαδικασία σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά τα προσφυγικά, αλλά δεν μπορούν να πάρουν το ειδικό άσυλο, θα είναι
να σταλούν και πάλι είτε στη χώρα από την οποία προήλθαν, την Τουρκία, είτε αν αυτό είναι αδύνατο, στη χώρα καταγωγής τους. Θα σφίξουν τα πράγματα. Ήδη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο στρατηγός, πρώην στρατηγός του ΓΕΣΟ, Αρχιβιάδης Φετανής, ασχολούνται με τη δημιουργία κλειστών προαναφορησιακών κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Νέο δεδομένο σε όλη την Ελλάδα. Απόφαση 1% του πληθυσμού αναπεριφέρεια να είναι μετανάστες ή πρόσφυγες σε κάθε περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει υπερκαλύψει κατά πολύ το ποσοστό αυτό. Άρα λοιπόν τέτοιες δομές πρέπει να γίνουν στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Εξαιρουμένες τις Θράκες για λόγους κατανοητούς και εξαιρουμένων των νησιών που σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος που θα πρέπει και από εκεί να φέρουν. Αυτό σε σχέση με το προσφυγικό. Εγώ δηλαδή δεν βάζω το χέρι μου στην φωτιά για τίποτα, αλλά εκτιμώ ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα δεχθεί άλλους πρόσφυγες ή άλλους μετανάστες. Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε υπερκαλύψει το ποστό στο πολλαπλάσιο. Οι δομές που υπάρχουν το έχουν υπερκαλύψει στο πολλαπλάσιο. Εκτός αν βγει κάποιος και πει ότι τους θέλω, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Μου έχουν πει κάποιοι δήμαρχοι ότι εμάς δεν μας πειράζει γιατί το βλέπουν κι αλλιώς. Μετά τα προοδικά και τα λοιπά. Άλλη εκτίμηση του πράγματος. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που στέκουμε. Το δεύτερο ζήτημα που μου έβαλε και είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι το ζήτημα που έχει σχέση με την παραγωγή. Για μας, για την καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να ξαναπάρει μπροστά ο τροχός της οικονομίας. Να υπάρξει ανάπτυξη στην πατρίδα. Μια ανάπτυξη που θα διαχέεται σε όλους, τους πολίτες καταρχήν, στην τοπική οικονομία, στη χώρα γενικότερα. Λοιπόν, τα θέματα που έχετε για την περιοχή που αφορούν τον αγροτικό τομέα είναι οικονομικά. Δηλαδή, η αγροτική οδοποίηση, παιδικά δίκτυα είναι απαραίτητα. Είσαι σε μια περιοχή που είναι ευλογημένη από Θεό. Αν επιλύσει αυτά τα βασικά προβλήματα, θα δεκαπλασιάσει τι δυνατότητέ τη και θα είναι πολύ καλύτερη για του πολίτε που είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάνετε προχθέ, ήταν μια δύσκολη συγκυρία με τον Μάκη τον Βορύδη, τον υπουργό. Δεν προχώρησε η σύσκεψη. Δεν ολοκληρώθηκε το μόνο. Δεν ολοκληρώθηκε. Ναι, αυτό λέω. Υπήρξε μια κινητοποίηση απ' έξω, η οποία υποχρέωσε τον υπουργό. Εν πάση περιπτώσει, θα του μιλήσω κι εγώ. Ο νομός, η Περιφερειακή Ενότητα, συγγνώμη, αλλά είπα την παλιά ορολογία, η Περιφερειακή Ενότητα Ευμαθίας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμη περισσότερης ανάπτυξης, αρκεί να λυθούν κάποια βασικά προβλήματα και θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή και το ζήτημα των αναπτυξιακών δικτύων είναι κάποια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. ΓΟΕΦ και το ΕΒ δεν έχετε εδώ. Λειτουργούν καλά. Όχι παντού. Όχι παντού. Το η του... αναφορά μου. Και το ΕΒ λειτουργούν καλά. Εγώ πρόεδρος του ΕΒ είναι στα εκτός του ΕΒ. Στα εκτός του ΕΒ. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Εάν πράγματι εκεί που έχουμε ένα τεράστιο ερωτευτικό δίκτυο με πολλά προβλήματα στην Δημοτική Ενότητα Μελίκες, μπορούσε να ενταχθεί σε μία μορφή το ΕΒ ή έναν τρόπο λειτουργίας εφάμιλο μετά το ΕΒ, τα προβλήματα θα ήταν πολύ λιγότερα. Αυτό θα το δούμε. Η δυσκολία του Δήμου να τα απεξέλθει είναι εμφανής. Αυτό θα το εξετάσουμε γιατί είναι λογικό ότι κατανοούμε. Και επειδή μπήκατε στην παραγωγή, επιτρέψτε μου ακόμη μια αναφορά, την άφησα τελευταία και ξεχωριστά. Εργοστάσιο Ζαχάρας. Ξέρετε ότι είστε ενήμερος, φαντάζομαι, ότι ο επενδυτής, ο Καραθανάσης, ο οποίος προέκυψε τελευταία, προτίθεται, ανακοίνωσε ότι δεν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο του Πλατέως και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο του. Υπάρχει το ερώτημα από ανθρώπους κυβερνητικής πλευράς, με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ, ποιος θα καλλιεργήσει τέφλα. Εάν υπάρξει μια βιομηχανία η οποία θα απορροφήσει την παραγωγή, θα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα καλλιεργήσει τέφλα, με δεδομένο του ότι όλος ο κόσμος προσφεύγει τώρα, κυρίως στο βαβάκι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές πλέον και του βαβακιού και του καλαμποκιού και το ροδακίνων με το διπλό εμπάργκο, ρώσικο και αμερικάνικο. Άρα η καλλιέργεια του τέφλου θα ήταν μια διαφυγή για να υπάρχει μια εξισορρόπηση στην καλλιέργεια. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να το δείτε. Βέβαια, σε έναν ιδιώτη επενδυτή είναι δύσκολη η παρέμβαση και η καθυπόδειξη του πώς θα κινηθεί. Όμως θα πρέπει να δούμε και αυτό το πράγμα, ώστε αυτός ο χώρος, ο τεράστιος αλλά και πολύ πλούσιος για μένα, να ξαναγίνει λειτουργικός προς όφελο της τοπικής κοινωνίας. Σκοπεύω να σκαλίξω με τον πρώην Δήμαρχο Πλατέως το θέμα της, να ανακοινήσω της ιδιοκτησίας του τόπου και λέω, εάν ανακαλύψω ότι ο τόπος αυτός δεν παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στην τότε ιδρυθήσα βιομηχανία Ζάχαρης, θα ζητήσω
την επαναφορά σε δημοτικό καθεστώς και θα δούμε πλέον εμείς εδώ τοπικά πώς μπορούμε και αν μπορούμε να το θέσουμε σε λειτουργία. Κάτι πολύ δύσκολο που όμως θα το επιχειρήσουμε. Δεν θα αφήσουμε αυτός ο τεράστιος πλούτος και αυτό το διαμάντι, θέλω να πω, της τοπικής οικονομίας να πάει χαμένο στα χέρια κάποιου ιδιώτη, αγνοώντας την ωφέλεια του. Γιατί έχω μια πρόσφατη ενημέρωση, πριν από δύο εβδομάδες έκανα μια άλλη περιοδία στο νομό Σερών και συναντήθηκα και με τον επενδυτή του Χρήστο Καρατανά στη Sugar Alfabetson. Έτσι, Sugar Alfabetson. Αυτό λοιπόν μου είπε το εξή. Εγώ καταρχήν έχω μια πετύχει προσπάθεια. Έχω πολλά ερωτηματικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αυτό αισιοδοξεί γιατί ξέρει το χώρο τη αγορά τη ζάχαρη και νομίζω ότι μπορεί να τα απεξέλθει και στην παραγωγή. Λέει ότι καταρχήν δεν έχει αγοράσει τα εργοστάσια, τα έχει νοικιάσει. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο λέει ότι οι δυνατότητες του είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να κάνει να ανοίξει και τα δύο εργοστάσια με εξοδεύοντας όσα χρήματα χρειάζονται. Λέω εγώ φέτος να διαθέσω 5 εκατομμύρια, τα οποία 5 εκατομμύρια τα διαθέτω στο εργοστάσιο της ζάχαρης της ΣΕΡΕΣ γιατί είναι μικρότερο, γιατί είναι η πατρίδα μου, γιατί είναι από εκεί, γιατί έχω εξασφαλίσει τουλάχιστον 12.000 στρέμματα από δευτεροπαραγωγούς της ΣΕΡΕΣ. Θα βάλω και στους άλλους νομούς, θα δώσω κάποια κίνητρα για να μπουν, αλλά σε πρώτη φάση, την πρώτη χρονιά, για φέτος δηλαδή μιλάει. Η δυνατότητα που έχω μπορεί να πάρω από 18 έως 20.000 τόνους, όχι παραπάνω. Αν πάει καλά και όπως σχεδιάζω αυτή η διαδικασία, όταν πήγα εγώ, είχε μέσα ένα συνεργείο το οποίο θα ξεκινήσει τη συντήρηση του εργοστασίου. Για τα εργοστάσια έχουν σταματήσει. Και όλα τα καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει ένα πόσο. Θέλω συντήρηση και μάλιστα συντήρηση. Λοιπόν, αν πάει καλά, λέει, την επόμενη χρονιά θα ανοίξω και το πλατή. Αλλά σε πρώτη φάση το πλατή θα έχει γύρω στους 50 εργαζόμενους, από ό,τι μου λέει ο ίδιος, οι οποίοι θα είναι κυρίως για την εμπορία. Δηλαδή θα φέρουν την παραγωγή μου, θα την διακοινώ κτλ. Δεν το έχει αποκλείσει, όχι όμως για φέτος. Λέει δηλαδή του χρόνου πρώτο Θεός, αν πάει καλά η παραγωγή μου, θα προχωρήσω. Αλλιώς βλέποντας εκεί κάνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί δυστυχώς με την παγκοσμιοποίηση και με την ελεύθερη αγορά, ο καθένας μπορεί να εισάγει και να εξάγει από όπου θέλει, οτιδήποτε προϊόν θέλει και ξέρετε ότι το κόστος σε πολλές άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλότερο και είναι πολύ χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ημερωτικά. Το τρίτο ζήτημα που έβαλε Δήμαρχε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου και εσύ όμως πρέπει να την κάνεις. Τρίτη είπε, δεν ανήκεται. Ναι. Πατριώτησες, δεν είναι ο Παναγιώτης. Ναι. Πρέπει να το δούμε τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι κενά υπάρχουν από το προσωπικό, θα του μιλήσω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί ξέρετε, αν είναι μια προκήρυξη όσο του καλυφθούν οι μόνιμες θέσεις που μπορούν να περάσουν και ένα και δύο χρόνια, μπορεί να δουλέψει σε πρώτη φάση με επικουρικούς γιατρούς. Να στείλει κάποιο επικουρικό προσωπικό είτε σε επίπεδο γιατρών είτε σε επίπεδο νοσηλευτών για να υπάρξει μια ανάσα. Δεν ξέρω το οργανόγραμμα που επαναλαμβάνω του κεντρουργία, δεν ξέρω τι κενές θέσεις έχει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση στον Παναγιώτη, για να δει, στον υπάρχει δηλαδή, για να δει τι μπορεί να γίνει. Ένα ζήτημα επίσης πολύ σοβαρό που έβαλε είναι το ζήτημα που έχει σχέση με την καθαριότητα. Ο Φώτσα, που λέμε Φώτσα γιατί μου λέει περισσότερο, αλλά είναι Φώτσα κανονικά του, ναι. Είναι ένας φορέας ο οποίος ο φόβος της Κεντρικής Μακεδονίας έχει δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ο Μιχάλης ο Γεράνης, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος, αλλά και είναι και πρώην αυτοδιοικητικός επί σειρά ετών δήμαρχος του Δήμου Φορτιάτη και τώρα πρώην νομικό συμβουλίο του Δήμου Πηλέας Φορτιάτη, το δουλεύει αυτό. Εγώ θα μιλήσω μαζί του, είναι και προσωπικός και οικογενειακός φίλος, είναι και Ρακλιδές, έτσι. Ξέρεις γι' αυτό και αυτός έχει το είπα, δεν το ξέρω γι' αυτό, γιατί χαιρόμαστε. Εγώ γνωρίζω. Α, μπράβο. Λοιπόν, για να το σμπρώξει έτσι ώστε αντί να πάει στο τέλος του χρόνου που λες, αν μπορεί να έρθει το πρώτο εξάμεινο. Δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ο σταθμός μεταφόρτωσης, γιατί το ζήσαμε και αυτό, όπου λέμε να κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης, ξεσηκώνονται και κάποιοι και λένε «Α, θα μας μολύνει, θα μας κάνει», δεν κάνει τίποτα απολύτως. Έγινε δίπλα στην Ευκαρπία, που κατοικούν 7-8.000 κόσμος. Έτσι, στην αρχή είχαμε κινητοποιήσει μαύρες σημαίες κτλ. Και τελικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δουλεύουν και άνθρωποι με ροκάματα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης κάνει μια πρώτη διαλογή καταρχήν, συνδυάζονται και φεύγουν. Έτσι. Άρα θα το δω αυτό με τη λογική να εμπιστευτεί όσο περισσότερο γίνεται. Έχω πράγματι εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Μιχάλη Γεράνη, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος. Μας υποσχέθηκε αυτό που μας υποσχέθηκε, σε σημαντικό βαθμό ανταποκρίνεται. Έχει παραλάβει ο Φόλτσα το οικόπεδο, το έχει περιφράξει. Αναλαμβάνει να το καθαρίσει και εκεί μέσα θα γίνουν λειτουργίες του σταθμού. Δεν υπάρχουν λειτουργίες. Όχι, δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία. Επίσης, δεν υπάρχει καμία και να σας πω και μέχρι τώρα σας έλεγα προβλήματα, θα σας πω και κάτι πολύ καλό για το Δήμο μας. Θα είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, ο οποίος θα λειτουργήσει στη μονάδα κομποστοποίησης. Η υπόθεση εξελίσσεται και με τη στήριξη
που έχουμε από τον Μιχάλη τον Γεράνη, αυτό θα γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Θεωρώ πως θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για το Δήμο Αλεξάνδρειας αυτή. Θέλουμε τη δική σας παρέμβαση και εσύ ή και εγώ μαζί, κύριε Υπουργέ, στον Μιχάλη τον Γεράνη, να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Είμαι βέβαιος, αυτό μου είπε και είμαι βέβαιος πως το κάνει πράξη, μελετάτε για όσους σταθμούς, για όπου χρειάζεται σταθμός μεταφόρτωσης, υπάρχουν οι μελέτες σε εξέλιξη. Ο σταθμός του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι πρώτος στη σειρά, αυτό να παραμείνει και πολύ σύντομα θα γίνει πράξη. Δεν θα μιλάμε πλέον για σκουπίδι στην Αλεξάνδρεια όταν αυτό το πράγμα γίνει πραγματικότητα. Θα μιλήσω στον Μιχάλη και φεύγοντας από εδώ, γιατί μου στείλανε μήνυμα κάτι και να μιλήσουμε κάτι τέτοιο με το Υπουργείο Ιστορικών. Και θα μιλήσω το γρήγορα το Στάμπο. Ήμουνα την Κυριακή το απόγευμα εκεί. Κυριακή απόγευμα παρουσιάζαμε μια έκθεση την οποία θα συνεχίσουμε για να παρουσιάσουμε και εδώ. Μια έκθεση με ένα εθνικό θέμα, οι Ελληνίδες στον πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει σαν Υπουργείο και είναι περιφερόμενη έκθεση στους διάφορους Δήμους. Έτσι, ώστε συνεργασία με τα σχολεία να πάνε να δουν την έκθεση, να εξυψώσουμε το εθνικό φρόνημα των κατοίκων της κάθε περιοχής. Λοιπόν, θα μιλήσω μαζί του για να εξυψωθεί η διαδικασία αυτή. Παράλληλα, θα μιλήσω με τον Γρηγόρη τον Στάμπο να δω αν υπάρχει δυνατότητα το 12.30 να πάει λίγο προς τα πίσω. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο είναι το 12.30. Υπάρχει εκεί αντίσταση των συνδικαλιστών που νομίζω ότι ο Γρηγόρης ο Στάμπος και ο Μιχάλης ο Γεράνης μπορούν από κοινού να πετύχουν τη σημαντική παράταση του ωραρίου. Δηλαδή να μπορώ εγώ, γιατί δεν είμαι μόνο. Δεν είναι μόνο έτσι, να κάνω δύο δρομολόγια απλά είναι τα πράγματα. Θα βελτιώσω πολύ το κόστος, βέβαια, την αποκομιδή. Θα το σηκώσουμε το κόστος. Είμαστε Δήμος που στέκει οικονομικά στα πόδια του. Να μπορώ να δώσω, έχοντας λοιπόν την οικονομική ευχαίρεια, μπορώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα. Και έρχομαι στο τελευταίο ζήτημα. Έβαλα μια ενότητα, έχω τα προπάλλει όλα μαζί, στα ζητήματα που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ναι. Προσωπικό. Έβαλα ζήτημα του μειωμένου προσωπικού, έβαλα ζήτημα της κινητικότητας, έβαλα ζήτημα της αξιολόγησης, έβαλα ζήτημα που έχει σχέση με την. Με τη δυνατότητα, με τον νόμο 4412, με τη δυνατότητα να δίνονται μελέτες και εκτός τεχνικών υπηρεσιών. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα που είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγώ μπορώ να μιλήσω με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Θεωρώ όμως ότι είναι καλό με τη μορφή ενός υπομνήματος σαν ΠΕΔ, Ιγνάτιος Κατεσδίδης. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει σαν ΠΕΔ. Το έχω κάνει προσωπικά στο Λιβάνι, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος. Καλά είναι να το δείτε κι εσείς με τον Θεοδωρικάκο. Αυτό πρέπει να λυθεί. Είναι ζήτημα ανάπτυξης των Δήμων και όταν αναπτύσσονται οι Δήμοι, αναπτύσσεται η χώρα γενικώς. Πρέπει να δώσουμε λύσεις σε αυτό. Να δώσετε μάλλον σαν κυβέρνηση. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρεις, φίλε Παναγιώτη, είναι ότι είμαι ανοιχτός. Είμαι στη διάθεση του για περίπου τη συνεργασία. Οτιδήποτε πια αν θέλει και σε απασχολεί μπορούμε να μιλάμε. Έτσι το ξέρει να πα στην κοινωνική μου και όλη η Ελλάδα δεν το κρύβω. Το έχω και εγώ και οφείλω να ομολογήσω ότι πάντα είστε. Σε όλους απαντώ. Όταν πολιτεύεσαι, δεν είναι το κινητό, είναι εργαλείο. Το πρέπει να το έχει όλο ο κόσμο, δεν κλείσει τηλέφωνο. Και τώρα που θα πάω στο γραφείο, όταν ξεκινήσουν τα ραντεβού από τις 5 και μετά, θα πάρω ξανά πάντα κλείσει. Γιατί έχω έρθει ξανά πάντα κλείσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να υπολογίσει και να ξέρει ότι έχει ένα φίλο κοντά σου που θέλει να βοηθήσει, που αγαπάει τον τόπο. Και πω ότι είμαι Αλεξάνδρε. Εγώ θα δώσω στον Δήμαρχο δύο δουλειά. Το ένα είναι ημερολόγιο του 2020. Ποια είναι η δυνατότητά του. Είναι το τελειώσα το άλλο. Το μπροστά μου. Λοιπόν, Μουσείο Μεγαβιλικού Αγώνα. Είναι ημερολόγιο. Το Μουσείο Μεγαβιλικού Αγώνα δεν είναι κρατικό μουσείο. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαιώματος. Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη του, τρέχουν δεξιά αριστερά για να καλύψουν τα έξοδα. Προσφέρει τεράστιο εθνικό έργο. Εδώ και 20 χρόνια εκδίδεται ένα έργο αυτή τη μορφή, τα οποία εγώ τα έχω όλα, είναι συλλεκτικά για μένα. Είναι με τη μορφή κειμένου. Στην ουσία, δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για ημερολόγιο, αλλά έχει φωτογραφίες, έχει κείμενα, τα οποία είναι έτσι. Πρωτογενή. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα είναι κατά τεκμήριο πρωτογενή, δηλαδή είναι από ιδιωτικές συλλογές, από σπίτια κτλ. Για παράδειγμα, η κυρία που εμφανίζεται εδώ στη φωτογραφία είναι η γιαγιά του Κώστα του Χαϊτού. Έτσι. Επίσης, κάθε χρόνο το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο σε κάποιον. Φέτος είναι στον Ελληνισμό της Ανατολής. Ήδη γιατί αυτοί δουλεύουν με προοπτική 2-3 χρόνια μπροστά, το 2021,
που είναι μια σημαντική επέτειο για τον Ελληνισμό, γιατί γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και θα κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια. Γιατί η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε και από τη Μακεδονία την ίδια ημερομηνία. Και απλώς ιστορικά είμαστε αδικημένοι και δεν αναφέρεται αυτό. Και δεν αναφέρεται ο Μανώλη Παπάς, ο αρχιστράτηγος με απόφαση φιλικής εταιρείας. Δεν αναφέρεται ο Καρατάσος, ο Τσάμος, ο Καπετάν Χάψος, ο Φαρμάκης και όλοι αυτοί. Και αυτά πρέπει να τα μάθουν τα παιδιά μας. Η Επανάσταση ήταν εθνική και ξεκίνησε ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ κάτι πνίγει στο αίμα γιατί ήταν περισσότερες τουρκικές δυνάμεις, αλλά αυτό έδωσε τη δυνατότητα για τον χρόνο να στεριώσει η Επανάσταση στην Ρούμελ και στο Μοριά. Λοιπόν, τον χρόνο έχουν αφιερωμένο το ημερολόγιο του 21 στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, το 22 στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και ούτω καθεξής. Δουλεύουν δηλαδή προοπτικά. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει τον κόπο να το βάλει στην βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ευχαριστώ.